μετά τους τίτλους επικαιρότητας και το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα επιστρέφουμε και σας έχουμε ήδη ενημερώσει ότι κοντά μας είναι και θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη Δημοτική Παράταξη μπροστά για το Δήμο της Ξάνθης, ο κύριος Χαράλαμπος Νασόπουλος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τώρα, ο Χαράλαμπος Νασόπουλος, θα μου επιτρέψετε κύριε Νασόπουλο, γνωστός στην τοπική κοινωνία. Και λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας, της πολύχρονης ανασχόλησής του με το προσκοπικό σώμα και του εθελοντισμού που μέσω του προσκοπικού σώματος έχει στον εθελοντισμό στον οποίο έχει συμμετάσχει μέσω και του προσκοπικού σώματος, εδώ μιλώ πάντα στην τοπική κοινωνία, νομίζω ότι είναι αμέτρητες οι φορές που με αυτή σας την ιδιότητα σας φιλοξενήσαμε κύριε Νασόπουλε, αλλά εγώ θα θυμηθώ και την απίστευτη μέρημνά του ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Γονέων για το σχολείο και τους μαθητές του σχολείου που εκπροσωπούσε. Και πάλι ούκο λίγες φορές και μίηση και στήριξη από το Σύλλογο τότε Γονέων, θυμάμαι κύριε Νασόπουλε, και εδώ τα λέγαμε στην ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου των παιδιών στον εθελοντισμό. Αυτή είναι και η εκπαιδευτική μας κοινότητα και όταν οι γονείς συμμετέχουν, γιατί είναι μέρος, είναι τριμερής, είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, πραγματικά τα παιδιά μας κάνουν θαύματα. Αλλά δεν είναι για αυτά μαζί μας σήμερα εδώ ο κύριος Νασόπουλος. Αυτά είναι ένα κομμάτι της διαδρομής του, της κοινωνικής. Είναι εδώ για την τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία δεν εκτίθεται για πρώτη φορά, σωστά κύριε Νασόπουλε? Σωστά. Έχει ξαναθέσει υποψηφιότητα, νομίζω σε δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, πάλι για το Δήμο, πάλι για την τοπική, σωστά, για την τοπική διοίκηση, για το Δήμο της Ξάνθης, και τώρα αποφάσισε για μία ακόμη φορά να κατέλθει υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο πλευρό του Σάββατου Μελισσόπουλου και της παράταξης μπροστά, αυτής της πολυσυλλεκτικής, θα μου επιτρέψετε τη χαρακτηρίσω έτσι κύριε Νασόπουλε, προσπάθειας η οποία ξεκίνησε αρκετό καιρό πριν την προεκλογική περίοδο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακριβώς, είμαστε μία πολυσυλλεκτική ομάδα. Πολυσυλλεκτική όχι μόνο ως πολιτικές οντότητες ή πολιτικοποιημένα άτομα, αλλά και μια πολυσυλλεκτική δυνατή ομάδα με 169 συνυποψήφιους, οι οποίοι έχουν μια μακρά επαγγελματική και κοινωνική πορεία, με κοινωνικά αποτυπώματα πολλοί από αυτούς, με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, οι οποίοι καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα και τον τομέα τον επαγγελματικό, και η οποία δυνατή αυτή η ομάδα θα είναι την επόμενη μέρα αυτοί οι οποίοι θα υλοποιήσουν με επικεφαλή τον Σάβα Μελισσόπουλο το πρόγραμμα το οποίο έχουμε σχεδιάσει με τις 137 παρεμβάσεις σε 15 τομείς του προγράμματός μας, οι οποίοι είναι άμεσα υλοποιήσιμοι με σχέδιο, ακολουθώντας το όραμα του επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης του Σάββα Μελισσόπουλου, ο οποίος είναι ένας μαέστρος κατ' εμέ, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έντιμος και ξέρει να διοικεί, να συντονίζει και να ελέγχει τους συνεργάτες του. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο με όθησε και να συμμετέχω σε αυτόν τον συνδυασμό, η ετοιμότητα και ο τρόπος με τον οποίο συντονίζει και ελέγχει τους συνεργάτες του και τους κατευθύνει στο σχεδιασμό όλο αυτού του προγράμματος που θέλουμε για το καλό της πόλης και των παιδιών μας. Έλεγχος με αυτήν την ερμηνεία που έδωσε τώρα. Τον οδικό χάρτη δείχνει ουσιαστικά την για κατεύθυνση. Να μπορέσουν να απορριφθούν. Την κατεύθυνση δείχνει ο Σάββας ο Μελισσόπουλος. Ναι, ανακοινώθηκε σχετικά πρόσφατα. Ο πλήρης συνδυασμός μετά την ανακήρυξη από το πρωτοδικείο δόθηκαν συνολικά τα ονόματα. Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα και στην επίσημη ιστοσελίδα του συνδυασμού, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται αυτό το πρόγραμμα, κύριε Νασόπουλε. Ναι, όπως έχουμε ανακοινώσει, έχει μιλήσει και ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, αυτοί οι 15 άξονες αφορούν την καθαριότητα, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής, την πολιτιστική μας ταυτότητα, την υγεία, την παιδεία. Την ανοίγει, γι' αυτό ήθελα να σταθούμε. Ναι. Δεν μένει μόνο στις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, αγγίζει και το κομμάτι της υγείας, στο βαθμό βεβαίως
που αναλογεί στην τοπική αυτοδιοίκηση της εκπαίδευσης, ούτως ή άλλως η συντήρηση των σχολείων είναι στις αρμοδιότητες των Δήμων, αλλά το κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο, θα έλεγα, κύριε Ανασόπουλε. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το κομμάτι της υγείας, παρότι δεν είμαι ειδικός, αλλά και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος συνάδελφος, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, είχε καταθέσει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα δημοτικά ιατρία. Υπάρχει το know-how από άλλους δήμους. Ναι, ο στόχος είναι αυτό ουσιαστικά. Και το know-how υπάρχει σε πολλά κομμάτια λειτουργίας ενός δήμου από άλλους δήμους, τα οποία μπορούμε να πάρουμε και να βοηθηθούμε. Πλέον στην εποχή της τεχνολογίας είμαστε αποδέκτες και μπορούμε να γίνουμε αποδέκτες πολλών πραγμάτων. Και στο κομμάτι της παιδείας υπάρχουν ελλείψεις και εγώ είμαι μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξάνθης στην προηγούμενη θητεία του τωρινού Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν ιδέες, το να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα τα σχολικά κτίρια με την... Όταν αυτό είναι ανάγκη πια. Δήμοι όπως η Λάρισα εδώ και 15 χρόνια έχουν φωτοβολταϊκά στις στέγες όλων των σχολικών κτιρίων. Το να συνδεθούν απλά πράγματα, ας πούμε, ο εξωτερικός φωτισμός των σχολείων τα οποία δέχονται βανδαλισμούς, σας λέω τώρα κάποιες δικές μου ιδέες, με τον φωτισμό του Δήμου, ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν τα φώτα και να μην σκέφτεται ο κάθε διευθυντής να κάνει οικονομία και να κλείνει τα εξωτερικά φώτα. Ιδέες πολλές και υλοποιήσιμες άμεσα, χωρίς μεγάλο κόστος, με προγράμματα τα οποία υπάρχουν στην φαρέτρα του κάθε Δήμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από εθνικά προγράμματα. Νομίζω ότι κύριο μέλημά μας θα είναι η καθημερινότητα, κάτι το οποίο ζητάει συνέχεια ο πολίτης της Ξάνθης μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και από την καθημερινότητα που ζούμε όλοι, η ασφάλεια η οποία λείπει, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια και τη νιώθουμε όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά εμείς θα κοιτάξουμε το τοπικό επίπεδο. Ασφαλεία και σε πολλά επίπεδα, επιτρέψτε μου να πω πια. Σε πολλά επίπεδα πια, κύριε Ανασόπουλε. Δεν είναι μόνο η εγκληματικότητα πια. Όχι. Είναι η ασφάλεια που χρειαζόμαστε πια και στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας είναι πραγματικά. Ακριβώς. Και έχουμε την εμπειρία, μάλλον έχουμε την εμπειρία του 96 με τις πλημμύρες. Γιατί και εμείς νεκρό είχαμε, θυμίζω. Φωνική ήταν και δική μας η πλημμύρα. Πρέπει το ποτάμι το οποίο περνάει μέσα από την πόλη να γίνουν σωστές μελέτες, να διαμορφωθεί η κήτη του ποταμού όπου χρειάζεται. Έχουμε στο πρόγραμμά μας το κόσμο. Και μια διαφορετική πρόταση για τον κόσμο που έχετε. Ο κόσμος να αποτελέσει ένα νέο επίκεντρο της πόλης, ένα νέο brand name με διαμόρφωση χώρων άθλησης, με φωτισμό να αναδειχθεί το ποτάμι μας, επαγγελματικές δραστηριότητες. Έχει αυτή την πρόταση στο πρόγραμμα. Είναι ένα ωραίο και φιλόδοξο πρόγραμμα. Ο Σάββας ο Μελισσόπουλος ήταν και μέλος του εκπροσωπού του Δήμου της Ξάνθης της πόλης με ποτάμια, στο δίκτυο. Οπότε έχει τη γνώση και να μας μεταφέρουν και αντίστοιχα δήμοι, ας πούμε τα Τρίκαλα ή κάποιος άλλος και πολλοί άλλοι δήμοι που έχουν ποτάμια μέσα από τις πόλεις, πώς να κινηθούμε σε αυτό το κομμάτι και φυσικά με δικές μας ιδέες. Αφού διασφαλίσουμε πρώτα, κύριε Ανασόπουλε, ναι, σαφώς. Και δεν το λέω χαριτολογώντας, την προστασία, γιατί είδαμε τι έγινε και στα Τρίκαλα και στη Λάρισα. Η Ξάνθη δυστυχώς ή ευτυχώς. Πρώτα διασφαλίζουμε την προστασία και βεβαίως στη συνέχεια τα κάνουμε τουριστικά, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, εκεί ουσιαστικά επικεντρώνεται η πρόταση του συνδυασμού, δίνοντας ζωή στο ποτάμι, φέρνοντας κόσμο στο ποτάμι και αυξάνοντας δραστηριότητες, το κάνουμε αμέσως σημείο επισκεψιμότητες. Είναι σημαντικό να φέρουμε, να αναβαθμίσουμε και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, την ευημερία των δημοτών μας, δίνοντας νέες δουλειές σε ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν επαγγελματικά εκεί στο χώρο ο οποίος θα αναδειχθεί, είτε αθλητικά είτε φτιάχνοντας μια καφετέρια η οποία θα μπορεί να εξυπηρετεί αυτούς και αυτούς που πηγαίνουν να αθληθούν, φτιάχνοντας ενδεχομένως ένα επέθριο χώρο συναυλιών δίπλα στο ποτάμι, να αναδείξουμε και πολιτιστικά αυτόν τον χώρο. Εξάλλου έχω ασχοληθεί και με το κομμάτι του εθελοντισμού και το κομμάτι του πολιτισμού μέσα από το Φεστιβάλ των Μουσικών Σχολείων και με άλλους φορείς πολιτιστικούς και λαογραφικούς που ασχολήθηκα κατά διαστήματα. Καλά, εγώ θα πω ότι τέτοια εμπειρία την έχετε και λόγω του προσκοπισμού, βρε κύριε Ρασόλου. Ναι. Κάνουμε πολλά. Το οργανωτικό κομμάτι δηλαδή αποκλείεται να μην το γνωρίζει ο Χαράλαμπος Ανασόπουλος.
ή να μην μπορεί να αντιληφθεί, αν θέλετε έτσι, το σκεπτικό, τη λογική της πρότασης που κατεβάζει ο συνδυασμός με τον οποίο κατάρχεται στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Νομίζω ότι η εμπειρία αυτή και επαγγελματικά με τα λογιστικά με έχει βοηθήσει στο να είμαι πιο οργανωμένος σαν άνθρωπος, και η εμπειρία των όλων αυτών των χρόνων στον προσκοπισμό και τα τελευταία 12 χρόνια ως αντιπρόεδρος και ταμείας του γυροκομείου, και εκεί έχουμε δώσει καλά δείγματα γραφής στην πόλη, στη λειτουργία αυτού του ιδρύματος. Τα τελευταία 2 χρόνια που και με το φεστιβάλ που ασχολήθηκα το μουσικό σχολείο πιο ενεργά ως μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών, εκεί οργανωτικά έχουμε κάνει κάποια σημαντικά βήματα και για το μέλλον, για αυτούς που θα ακολουθήσουν ως θελοντές και ως επικεφαλής των δράσεων. Νομίζω ότι το πρόγραμμά μας κινείται και στο κομμάτι αυτό, και στο περιβάλλον και στην πολιτιστική ταυτότητα που πρέπει να αναδειχθεί για την πόλη της Ξάνθης. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες φυσικά μπορεί να τις βρουν όλοι στο site του συνδυασμού, το xanthimbrosta.gr, για να μην τρώμε το χρόνο. Και να τις διαβάσουν, να τις διαβάσουν αναλυτικά, να καταλάβουν ακριβώς τι θέλουν. Εγώ θα πω και από όλους τους συνδυασμούς, και συγγνώμη που το λέω έτσι, για να γίνει και μία σύγκριση, να έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να κάνει μία σύγκριση. Οι περισσότεροι περπατώντας στην πόλη μας ξέρουμε τις αδυναμίες, τις ελλείψεις, αλλά και δεν θα είμαι ισοπεδωτική, όλα όσα συνέβησαν τα βλέπουμε γύρω μας, λέω να πω, εδώ είναι. Όλοι οι πολίτες της ίδιας πόλης είμαστε. Όμως μελετώντας και τα προγράμματα υπάρχει δυνατότητα ο πολίτης να μπορέσει να καταλάβει, να κατανοήσει, οπτικοποιώντας το λόγο των παρατάξεων στις προτάσεις τους, να δει την πόλη του με ένα διαφορετικό μάτι. Πώς δηλαδή την οραματίζεται ο κάθε συνδυασμός. Ακριβώς, και το να γίνονται οι επιλογές. Και το σημαντικό είναι, σίγουρα υπάρχουν 5 συνδυασμοί, σε όλους έχουμε κάποιον γνωστό, μπορεί να έχουμε κάποιον συγγενή. Αυτά τα ιδιαίτερα των αυτοδιοικητικών. Ωστόσο, το ότι είναι καλό παιδί ή το ότι είναι συγγενής δεν αποτελεί πολλές φορές το εχέγγυο για να μπει σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Οι προτάσεις κάθε συνδυασμού και ο τρόπος και τα στελέχη τα οποία θα υλοποιήσουν αυτές τις προτάσεις είναι πολύ σημαντικό. Έχετε δίκιο. Και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα, να πάμε να ψηφίσουμε. Είναι παράδειγμα και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές και στις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές η αποχή η οποία έχει. Συνεχώς διαμαρτυρόμαστε για την καθημερινότητά μας, ωστόσο όταν έρχεται το κρίσιμο σημείο που εμείς έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα τοπικά ή και εγώ τώρα μιλάω για τα τοπικά, δεν πάμε να ψηφίσουμε. Η συμμετοχή του 30, του 40 ή του 50% δεν είναι αρκετή όταν θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή. Δεν είναι αντιπροσωπευτική, δεν είναι αντιπροσωπευτική. Δεν είναι αντιπροσωπευτική. Ο χαδελφισμός πολλές φορές που μας διακρίνει ως λαό πρέπει λίγο να σταματήσει και πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας, να δείξουμε ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε την αλλαγή, να αλλάξουμε κάποια πράγματα με τον τρόπο που ο καθένας θέλει και πιστεύει. Διαβάζοντας το πρόγραμμα του κάθε συνδυασμού, διαβάζοντας τις παρεμβάσεις που θέλει να κάνει ο κάθε συνδυασμός, και να πάμε να ψηφίσουμε πιστεύοντας ότι αυτή είναι η καλύτερη. Και μετά να μην έχουμε την δυνατότητα να λέμε ότι δεν πήγα να ψηφίσω, άρα εγώ φταίω που δεν άλλαξε τίποτα, γιατί δεν είναι αργά. Δεν ψηφίζουμε με like. Δεν ψηφίζουμε με like. Άμα ψηφίζαμε με like, να είστε σίγουροι ότι θα δηλαδή αλλάξει πολλά πράγματα. Είμαστε εκεί μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτό που θα κάνουμε την κριτική μας, αλλά θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν ψηφίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σηκωθούμε από την καρέκλα μας και να πάμε στο εκλογικό μας κέντρο για να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε αυτούς που θεωρούμε ότι είναι ικανοί να πάνε ένα βήμα μπροστά, έτσι, την πόλη μας, το Δήμο μας. Ναι, εμείς νομίζω ότι είμαστε νέοι άνθρωποι, νέοι, δεν έχουμε διοικήσει ως παράταξη. Κάποιοι από εμάς είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυποψήφοι μας, οι οποίοι έχουν τη γνώση και κάποιοι την εμπειρία. Κάποιοι από τους συνυποψηφίους σας έχουν εμπειρία διοίκησης. Ναι, έχουν. Έχει αυτή την πολυσυλλεκτικότητα και αυτή την. Ακριβώς. Έχουν μπει, έχουν δει πώς δουλεύει ο Δήμος. Είναι άνθρωποι που μπορεί να κατευθύνουν και φυσικά και επαγγελματίες οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά πώς δουλεύει η εξωτερική αγορά, πώς δουλεύει η διέξω ο κόσμος και μπορούν να δώσουν μια νέα πνοή και στους συνεργάτες, στους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι εγώ πιστεύω ότι θέλουν
τη βοήθεια των δημοτικών συμβούλων, των αρχόντων, για να πάνε και αυτοί ένα βήμα μπροστά και να εξελίξουν τις υπηρεσίες τους, να εξελίξουν τους χώρους εργασίας τους, όπως γίνεται σε πολλούς άλλους δήμους. Και νομίζω και εμείς έχουμε άξια στελέχη μέσα στο Δήμο της Ξάνθης, οι οποίοι είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι που δουλεύουν πολλά χρόνια και μπορούν να εξελίξουν τις υπηρεσίες τους και να πάνε το Δήμο μας ένα βήμα πιο μπροστά για να γίνει αλλαγή και να δούμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για εμάς που ζούμε σε αυτή την πόλη, ώστε να μην φεύγουν κιόλας, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Τις τελευταίες μέρες ακούω από πολλούς οι οποίοι είναι και επιστήμονες και τι να κάτσω να κάνω στην Ξάνθη, δεν έχει πολλές δουλειές. Ναι, και είναι νέα παιδιά που έχουν φτιάξει τις οικογένειές τους, αλλά βλέπουν ότι ζορίζονται και θέλουν να ψάξουν να βρουν να φύγουν. Κύριε Νασόπουλο, ο χρόνος περνά και έχουμε μόλις λιγότερο από ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Και είναι στη διάθεσή σας αυτός ο χρόνος για να στείλετε το μήνυμά σας, αν και το κάνατε πάμπολες φορές κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής σας, προς τις ξανθιώτισσες και τους ξανθιώτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, όλων των ηλικιών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Το μήνυμά μου είναι ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε την αλλαγή στο Δήμο της Ξάνθης, προχωρώντας μπροστά την Ξάνθη μας. Το μπροστά είναι ένα πολύ δυναμικό μήνυμα, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Ξάνθης. Έχουμε το όραμα του Δημάρχου μας, το οποίο ακολουθούμε όλοι μας. Έχουμε ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο δράσεων σε 15 τομείς με 137 παρεμβάσεις συγκεκριμένες και μια πολύ δυνατή ομάδα με ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν όλους τους τομείς με μακριά διαδρομή επαγγελματική και εθελοντική και κοινωνική. Άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να, σε συνεργασία με το έμψυχο δυναμικό του Δήμου, να κάνουν τη διαφορά και να αλλάξουν πολλά πράγματα στην καθημερινότητα του Δήμου της Ξάνθης, στην καθημερινότητα των παιδιών μας, γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε στην επόμενη γενιά, να εστιάσουμε στα παιδιά, να δώσουμε τη βάση ώστε αυτός ο κόσμος να γίνει λίγο καλύτερος, η πόλη μας. Μεγαλώντας τα παιδιά σε άλλους αλλιώς, θα έχουμε τα εχέγγυα ώστε να δούμε την πόλη μας καλύτερη. Πρέπει να επενδύσουμε δηλαδή σε αυτό το κομμάτι και του εθελοντισμού και των παιδιών και του πολιτισμού. Η Ξάνθη μας φημίζεται για τον πολιτισμό της. Ήρθε η ώρα να την αναδείξουμε και τουριστικά. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Με πρώτη βάση την καθημερινότητα των δημοτών, η οποία πρέπει να γίνει καλύτερη και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, και νομίζω ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Καλή επιτυχία, κύριε Νασόπουλα. Σας ευχαριστώ πολύ.